Λοιπόν, πάμε στην κυρία Λιάνα Κανέλη. Θα την δούμε, θα την καλημερίσουμε. Καλημέρα. Γεια σας. Πώς με βγάλατε, γιατί όντως τρέχει η επικαιρότητα και είναι δραματική. Είναι δραματική. Τόσο πολύ δηλαδή. Ναι. Τώρα, μας δίνεις μια εκτίμηση, τώρα επειδή παρακολουθείς και τα διεθνή, αν τελικά θα αποφευχθεί η σύγκρουση ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία. Δεν είμαι σε θέση να κάνω καμία πρόβλεψη, γιατί έχοντας την εμπειρία, θυμάμαι κάποτε να παίζουν με τράπουλα οι Αμερικάνοι σε ό,τι αφορούσε τη σύλληψη του Σαντάμ Χουσέιν. Mm-hmm. Θυμάμαι επίσης να έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα για πυρηνικά που δεν βρέθηκαν ποτέ. Θυμάμαι να ξέρω για την αποσύρση στρατευμάτων από το Αφγανιστάν και μετά να βλέπω εικόνες Σαϊγκόν. Θυμάμαι τη Λιβύη να αποκτά μεγάλη δημοκρατία και να βυθίζεται στη δημοκρατία σε βαθμό σαν να έχει πέσει σε μαλακά μαξιλάρια, και βλέπουμε τι συμβαίνει στη Λιβύη αυτή τη στιγμή. Τα ίδια στο Σαχέλ, τα ίδια στο Σουδάν. Και ανήκουμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία σας θυμίζω, το ΝΑΤΟ έχει επέμβει για ανθρωπιστικούς λόγους και για να αποφύγει γενοκτονία στη Γιουγκοσλαβία. Την έχει κόψει κομματάκια και έχουμε το υπόλοιπο του Κωσόβου να παραμένει ανοιχτή. Απλώς περιμένουμε, ναι. Άρα, παίζοντας αυτό το παιχνίδι, ΝΑΤΟ και η αντίπαλοι του, εν προκειμένου η Ρωσία, ΝΑΤΟ και οι βλέψεις του για μεγαλύτερη επιρροή από τη Βαλτική μέχρι τον Ήλο, το εννοώ δηλαδή, μέχρι την Αίγυπτο κάτω. Απ' την άλλη μεριά, τους Ρώσους να θέλουν να ξαναγυρίσουν σε συνθήκες που να θυμίζουν το ειρηνικά διαλυθέν, βάλτε όσοι εισαγωγικά θέλετε, δεν με ενδιαφέρει, σύμφωνο της Βαρσοβίας, και κυρίως πάνω απ' όλα τα λεφτά της ενέργειας. Μάλιστα. Πάντως, Λιάνα, την τελική απόφαση για την εισβολή ή όχι, οι Ρώσοι θα την πάρουν. Κοιτάξτε, δείτε, την τελική απόφαση για την όποια εισβολή θα την πάρουν οι Ρώσοι, αν τους συμφέρει. Αυτό όμως δεν αλλάζει τίποτα σε ό,τι αφορά εμάς, τα προβλήματα που μας δημιουργούνται. Βλέπετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό αρχίζοντας από την τσέπη και την βενζίνη, από το φυσικό αέριο και την υπερεκμετάλλευση. Είναι εκρηκτικό το κλίμα στις τσέπες μας. Προφανώς δεν ανοίγουν οι άνθρωποι στους λογαριασμούς. Στις τσέπες μας έχει έναν ουκρανικό πόλεμο μεγαλύτερο από αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα η Τουρκία βρίσκει την ευκαιρία να αναβαθμίσει τις απαιτήσεις. Ναι. Αναβαθμίζοντας τις απαιτήσεις της η Τουρκία, αρχίζουμε και έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα και με την Τουρκία στο Αιγαίο. Και το βλέπουμε και το νιώθουμε και το ζούμε. Είμαστε παρακολουθηματικοί αναγκαστικά. Όσο και καλά να τα κάνει κάποιος τα πράγματα, όταν είναι παρακολουθηματικός και γίνεται πρωτοπαλίκαρο του ΝΑΤΟ, και το ΝΑΤΟ είναι το τμήμα του προβλήματος τουλάχιστον 50%, για να μιλήσω για να με καταλαβαίνει και ο κόσμος, από εκεί και ύστερα καταλαβαίνεις ότι συμμετέχεις κατά 50% στη δημιουργία του προβλήματος. Πάμε λίγο στα εσωτερικά, Λιάνα. Πάμε στο κομμάτι που είπες νωρίτερα και έχει να κάνει με την ακρίβεια. Και επειδή χρησιμοποίησες τη λέξη παρακολουθηματικός, αυτή τη στάση έχει η κυβέρνηση απέναντι στην ακρίβεια, γιατί βλέπουμε και χρήματα να δίνονται για τους λογαριασμούς, αυτά τα 400 εκατομμύρια μηνιαίως, και όποιες άλλες προσπάθειες θα υπάρξουν για την ενίσχυση των ευάλωτων, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, τον άκουσες προχθές στην Βουλή. Όταν, Μάρκια μου, η κυβέρνηση δίνει λεφτά και την εκλαμβάνει κάποιος ως εργοδότη, πρέπει να έχει και συνέστηση από πού τα παίρνει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και που βλέπαμε να πέφτουμε δακρυγόνα σε ανθρώπους που διαμαρτύρονταν και τους αστυνομικούς, λες και είναι στην Ουκρανία, στον Ντονέτσκ, πίσω από το τέτοιο να πετάνε δακρυγόνα, πίσω από την πόρτα, λες και πρόκειται να γίνει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος στην Πανεπιστημίου και το Ουκρανικό να έχει μεταφερθεί απέναντι από τα προπήλαια. Αρχίζεις και αναρωτιέσαι τι θα συμβεί. Φέρω ένα παράδειγμα. Ξέρεις ότι αυτή τη στιγμή είναι στον δρόμο, ας πούμε, οι άνθρωποι, οι νοσηλευτές και το προσωπικό και οι γιατροί στο Αττικό, γιατί δεν έχουν εκταμιευτεί τα λεφτά για τις υπερορίες που είναι απλήρωτες, για τα νυχτερινά που είναι απλήρωτα. Για τα λεφτά που τους χρωστάει το κράτος Γενάρη, Φλεβάρη και Μάρτη. Ναι, αυτό είναι άλλο από την ακρίβεια όμως. Έτσι, οι άνθρωποι προφανώς δεν έχουν χρήματα για να. Αλλά τώρα μιλώ για την ακρίβεια. Λοιπόν, σου ανεβαίνει η βενζίνη, σου ανεβαίνει το ηλεκτρικό. Και έχεις και απλήρωτος. Είναι, σου δίνω λεφτά. Πόσα να σου δώσει. Αφού δεν σου δίνει αυτά που σου χρωστάει. Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα που ήθελα να σου απευθύνω. Πόσα παραπάνω να έδινε η κυβέρνηση. Αυτά που προσθέτει η κυβέρνηση στις αυξήσεις είναι για γέλια. Και τα κριτήρια που βάζει. Την ίδια ώρα που βάζει αυτά τα πράγματα, σκεφτείτε ότι σε τελευταία ανάλυση κόβει και περικόπτει το βαρύ και ανθυγιεινό. Όταν φτάνει 2,07 η βενζίνη στην Αθήνα, άρα, μην μιλήσουμε για τα νησιά. Για να κλείσουμε, εκτιμάς ότι πηγαίνοντας, γιατί τώρα ούτως ή άλλως έτσι κι αλλιώς, σε ένα χρόνο θα έχουμε εκλογές.
ακόμη και αν πάει την τελευταία στιγμή, όταν λήξει η τετραετία κ. Μητσοτάκης. Η περίοδος που ξεκινάει τώρα και με τη χαλάρωση των μέτρων για τον κορονοϊό θα είναι μια περίοδος συγκρουσιακή. Απολύτως. Έχει ήδη αρχίσει και φαίνεται. Μάλιστα. Και φαίνεται, αλλά η σύγκρουση δεν είναι δικοκορομαχίες που ακούμε στη Βουλή. Ναι. Δεν είναι. Ειλικρινά σας το λέω, δεν είναι. Για παράδειγμα, πάω στοίχημα ότι κανένας δεν ξέρει τι περιουσιακό στοιχείο για αυτόν τον τόπο είναι η Λάρκο. Κάντε τον κόπο, σας παρακαλώ, εσάς και όλους. Διαβάστε μόνο την εισηγητική έκθεση του νόμου που έχει καταθέσει. Έκανε πρόταση νόμου το ΚΚΕ για να μην κλείσει η Λάρκο. Ξέρετε τι πάει να πει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε σπίτια που είναι ιδιοκτησίες της Λάρκο και θα μείνουν στον δρόμο. Την ίδια ώρα αυτό είναι πλούτος της χώρας. Εδώ φτάσαμε σε ένα σημείο να συζητάμε την επανέναρξη της χρήσης του λιγνίτη ή την καθυστέρηση της απολιγνητοποίησης σε αυτόν τον τόπο. Επομένως, όταν έχεις μια χώρα η οποία είναι πλούσια και σε εργατικό δυναμικό, είναι πλούσια και σε πόρους και την ίδια ώρα το χένικ είναι. Αναγκάζει το εργαζόμενο να είναι με το χέρι έξω, δώσει μου 30 ευρώ. Θα οδηγηθούμε σε σύγκρουση. Το 400% αύξηση στο φυσικό αέριο. Καλημέρα, Λιάννα. Ξέρω, φίλους μου, ανθρώπους παγώνουν στις πολυκατοικίες. Το ότι βοήθησε λίγο ο καιρός δεν μας κάνει να βγούμε σε λιτανία. Λοιπόν. Δηλαδή, άμα βγούμε σε λιτανία, Άγια μου Μητσοτάκη, ή Άγια μου Τσίπρα, ή Άγια μου Φούφουτε, δεν έχει καμία σημασία. Δώσε μου και εμένα κάτι για να ανάψω ένα κερί. Δεν έχει καθόλου νόημα. Καλημέρα, Λιάννα. Είμαστε εκλοβισμένους αυτή τη στιγμή. Πρέπει να σα αφήσουμε. Σκεφτείτε, ναι. έχουμε κράτος που να λέει ότι ξέρω αυτή τη στιγμή πόσοι ήταν μέσα, πόσοι βγήκανε, πόσοι δεν βγήκανε, στην εποχή που όλοι λένε για το 5G, για τις τεχνολογίες, για τη 1002, με ένα σηματάκι και με ένα κουμπάκι έπρεπε να ξέρω. Καλημέρα, πόσοι Λιάννα. Βγήκανε, πόσοι βγήκανε και πόσοι είναι αγνοούμενοι. Σε καλημερίζουμε, αλλά, σε καλημερίζουμε. Αλλά μιλήσουμε για λιμενεργάτες, απεργία, συνθήκες ασφάλειας, Λιάννα. Μέσα στα πλοία και έξω από τα πλοία, πάρε ένα μάθ να έχεις, πάρε και ένα δακρυγόνο να έχεις. Για να δεις το αύριό σου πώς θα σε πάει μέχρι την κάλπη. Καλημέρα, Λιάννα. Καλό Σαββατοκύριακο. Λιάννα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και πολλές περαιτέρω εξελίξεις ουκρανικού τύπου.